Στόχος μας είναι ένα σχολείο που να προωθεί τις πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά, να προάγει την κριτική σκέψη και να καλλιεργεί δεξιότητες και ταλέντα, προσφέροντας γνώσεις από όλο το φάσμα των επιστημών. Η πραγματοποίηση των πιο πάνω περνά μέσα από την υλοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ενός εγχειρήματος που αποσκοπεί μεταξύ άλλων τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Τιμώντας σήμερα την ημέρα των ελληνικών γραμμάτων, στρέφουμε τη σκέψη μας στους τρεις ιεράρχες οι οποίοι τίμησαν και καταξίωσαν με τη ζωή και τη δράση τους τα ελληνικά γράμματα, όντας μεγάλοι δάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας. Το όραμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Παιδεία οδηγεί προς τις ίδιες αξίες που πρέσβευαν και διακήρυξαν οι τρεις σεπτοί πατέρες της Εκκλησίας μας, φέρνει πίσω τον κλασικό ορθολογισμό και τον ουμανισμό, την επικέντρωση στο άτομο. Επίσης, μέρος του οράματος είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά και δικαιοσύνη, όπως τη δίδαξαν με το έργο και το παράδειγμά τους οι τρεις ιεράρχες. Οι τελετές βράβευσης των άριστων μαθητών είναι πάντοτε σημαντικές και ξεχωριστές. Αποτελούν και εκδηλώσεις πολιτισμού και συμβάλλουν στην ανύψωση της πολιτιστικής μας τάσης, γεγονός που αποτελεί ανάγκη στις μέρες μας. Ξεχωριστή είναι και η απόψινή εκδήλωση του Δήμου Αγίου Αθανασίου, ο οποίος με αυτή την εκδήλωση αποδίδει την πρέπουσα τιμή και αναγνώριση στους άριστους μαθητές που διακρίθηκαν τη χρονιά που πέρασε και με τις προσπάθειές τους τίμησαν τις οικογένειές τους και όλους εμάς. Οπλισμένοι με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις τάσεις που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν μέσα στα σχολεία, αλλά και με τις αξίες που τους έχει μεταδώσει η οικογένειά τους, θα ρυχτούν στην απαιτητική κοινωνία της γνώσης και της παγκοσμιοποίησης και αναμένουμε να βγουν νικητές.